Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, εισερχόμαστε στον νέο χρόνο σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας, το οποίο διαμορφώνεται από τις επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο από την πανδημία του κορονοϊού. Θα θέλαμε να ταινίζουμε το 2021 με περισσότερη αισιοδοξία. Μας ανησυχούν όμως οι ρυθμοί αύξησης των θανάτων, των κρουσμάτων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήρια. Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει λήψη αποτελεσματικών μέτρων και γενναιόδορη στήριξη προς όσους έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση της πανδημίας. Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να κρύψουμε τις ανησυχίες μας από τις επιπτώσεις και τις παγίδες που κρύβει η εμπλοκή μας σε μια νέα πενταμερή διάσκεψη, η οποία ως διαδικασία εφαρμόστηκε 2 φορές στο παρελθόν και απέτυχε. Και την ίδια στιγμή δυστυχώς όχι μόνο δεν οδήγησε σε λύση το Κυπριακό, αλλά απάλλαξε την Τουρκία από τις ευθύνες της και της έδωσε πρόσθετο πολιτικό κεκτημένο. Ως εκ τούτου, συνεχίζουμε να επιμένουμε στην ανάγκη σύγκλησης διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό, όπως περιλαμβάνεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με κατά προτεραιότητα να συζητηθεί η διεθνής πτυχή του προβλήματος. Η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, ο επαναπατρισμός των επίκων, η επιστροφή των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας στις εστίες τους, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, καθώς επίσης και η απαλλαγή της πατρίδας μας από τις αναχρονιστικές εγγύσεις. Η ΕΔΕΚ θα συνεχίσει και το 2021 δίπλα στον πολίτη, με προτάσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του και την ίδια στιγμή θα θέτουν τις βάσεις για μια ελεύθερη Κύπρο, δίκαιη και δημοκρατική λύση του προβλήματος, ώστε όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι της να απολαμβάνουν των ίδιων δικαιωμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή Επικράτεια. Συμπατριώτες σας και συμπατριώτες, καλή χρονιά, καλή λευτεριά.